Σήμερα ήρθαμε εδώ στα γραφεία του Ηλυσιακού για να μιλήσουμε για τον Ηλυσιακό. Ο Ηλυσιακός μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας έχουμε τον προπονητή Κώστα Ψηρόπουλο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Λοιπόν, Κώστα, αρχικά το σχόλιο σου για τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ο Ηλυσιακός βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ισόβαθμος με το Μικρασιατικό. Έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες. Και μία νίκη στο κύπελλο. Ναι, ναι, μιλάω για το πρωτάθλημα, Κώστα. Ως παιχνίδια τα βάζω. Έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια από το Σύλλογο γενικότερα για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Έχει γίνει έτσι πολύ σκληρός αγώνας, θα έλεγα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει σε ένα τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε το αγωνιστικό κομμάτι σίγουρα για να φτιαχτεί μια ομάδα σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα και να είναι ανταγωνιστική, είναι αρκετά δύσκολο να μπορεί να βρεθεί μια χημεία της ομάδας με τους νέους παίκτες που ερχόμενοι στη διάρκεια της προετοιμασίας να παίξουν στα φιλικά, να ενσωματωθούν όσο καλύτερα γίνεται οι μικροί που ξεκινήσαμε αρκετά έτσι με ρόστερ αρχικά από την Ακαδημία, μεγάλο ρόστερ δηλαδή αρχικά από την Ακαδημία, και οπότε φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι να μπαίνει ένας από τους παίκτες που παίρναμε στη διάρκεια της προετοιμασίας και να μπαίνει έως τώρα στην καθημερινότητα. Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις 5 πρώτες αγωνιστικές, ή θα μπορούσε ο Ηλυσιακός να βρίσκεται ψηλότερα στην βαθμολογία? Πρακτικά ναι, θα μπορούσε η ομάδα να έχει ακόμα αρκετούς βαθμούς από τα παιχνίδια αυτά που κάναμε τις ισοπαλίες. Και αυτό γιατί είχαμε στο παιχνίδι με τα Σούρμανα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε, κάναμε πολύ καλές ευκαιρίες, κάναμε καλό παιχνίδι εκεί, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το παιχνίδι. Και σίγουρα στα 2 παιχνίδια με την Αγία Παρασκευή μετά και στο εντός έδρας με τα Μελίσια, είναι παιχνίδια στο σημείο εκείνο, δηλαδή με την Αγία Παρασκευή που χάσαμε και το πέναλτι στο 85 λεπτό, θα ήμασταν πολύ κοντά σε μια πολύ καλή νίκη. Και με τα Μελίσια, με όλο αυτό που έγινε, να μείνει η ομάδα με 10 παίχτες από το 30, ενώ έχει προηγηθεί και θα έπρεπε να ήταν ένα σκορ πολύ μεγαλύτερο και από το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο 30 λεπτό ήμασταν ήδη 2-0. Χάσαμε και άλλη ευκαιρία εκεί να γίνει και με 10 ποδοσφαιριστές να γίνει και 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε πέναλτι να γίνει 3-0, να τελειώσει το παιχνίδι, και παίξαμε για 60 λεπτά με 10 ποδοσφαιριστές και με την ελλειπή προετοιμασία, όπως είπα και στην αρχή, γιατί μπαίνουν και τα παιδιά και οι μικροί και οι μεγάλοι μπαίνοντας στην προετοιμασία, σίγουρα δεν μας βοηθάει αυτό στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Κώστα, να σε ρωτήσω, είναι πρόβλημα οι ώρες προπονήσεων, διότι βλέπω ότι η προπόνηση ξεκινάει 3 η ώρα το μεσημέρι. Και μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Αυτός ήταν ο στόχος της ομάδας, να μπορεί να κρατηθεί σε ένα επίπεδο, γιατί ο Ηλυσιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και είπαμε ότι θα πρέπει να βρούμε ποδοσφαιριστές και μπορεί να χάσουμε ποδοσφαιριστές που είναι καλοί ποδοσφαιριστές και δεν θα μπορούν να έρθουν τη συγκεκριμένη ώρα. Είπαμε όμως να κοιτάξουμε έστω και με πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορούν να ενσωματωθούν τα παιδιά, γιατί ήταν πολύ σημαντικό τα παιδιά ερχόμενοι από τα σχολεία τους τελειώνοντας να έρθουν για να έχουν το πρόγραμμα το υπόλοιπο της μέρας να το έχουν μπροστά τους. Και σίγουρα τα μεγαλύτερα παιδιά με τις δουλειές τους θα ήταν πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο να βρίσκαμε την ώρα που θέλουμε εμείς να έχουν τελειώσει τις δουλειές τους ή να είναι μετά η δουλειά τους, για να μπορούμε να έχουμε αυτό το ρόστο που θέλουμε για να κάνουμε την προπόνηση
η συγκεκριμένη ώρα. Πάντως υπάρχει καθολική συμμετοχή των παικτών στις προπονήσεις, Κώστα. Υπάρχει μια καθολική συμμετοχή από τους ποδοσφαιριστές. Απλά είναι κάποια παιδιά που δουλεύουν κάποιες ώρες, όπως ο Ρενάτο ή ο Μπουτσούλας, που δουλεύουν κάποιες ώρες περίεργες με τη δουλειά τους. Και σίγουρα μπορεί να είναι και βράδυ και να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό μας έχει στοιχήσει, αυτό που μας έχει στοιχήσει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι και από τους μικρούς και τους μεγάλους μπαίνοντας σταδιακά στην προπόνηση και στην προετοιμασία, κάποιοι τραυματισμοί που μας ακολουθούν από την εβδομάδα, μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, βασικούς ποδοσφαιριστές και μικρούς και μεγάλους, που τα παιδιά. Σε ποιους αναφέρεσαι? Συγκεκριμένα είναι ο Χριστόπουλος, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Σαλαπάτας. Οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί είναι από την αρχή. Μετά είναι ο Άκης Αποστολόπουλος, ήταν ο Μιχελής, ο Βασίλης, που έχασαν μέρος της προετοιμασίας ή ξεκινώντας το πρωτάθλημα έπρεπε να μπουν για να βοηθήσουν, ήταν τέτοιοι τραυματισμοί που με λυπή προπόνηση θα έπρεπε να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να βοηθήσουν την ομάδα. Και σίγουρα κάποια παιδιά όπως ο Ζουμπουνέλης, ο Ηλίας, ο Ξανθόπουλος, ο Δημήτρης που έπαιξε και στο πρώτο μάτς, με ένα θέμα κορονοϊού τις πρώτες μέρες εκείνες, να χάσουν και αυτοί αρκετές προπονήσεις και να μην τους έχουμε στην ομάδα. Δηλαδή έχουν γίνει σε πολύ μικρό διάστημα, έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Όπως είπα και λίγο πριν, δηλαδή η ομάδα χωρίς δελτίο, να γίνει εδώ τιτάνια προσπάθεια από τους ανθρώπους της διοίκησης, να ενσωματωθούν γρήγορα οι μικροί και οι μεταγραφές, να μπορεί να φτιαχτεί μια ομάδα και μια χημεία για να μπορέσει η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, όπως είπα, στο πρωτάθλημα. Και φανταστείτε τώρα, όπως είπα λίγο πριν, με αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που την Κυριακή, γιατί αυτό βλέπει ο κόσμος, βλέπει 11 ποδοσφαιριστές μέσα, δεν είναι μόνο κάθε Κυριακή 11 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, είναι στην καθημερινότητα και σίγουρα προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού με τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου, ποια είναι τα αγωνιστικά προβλήματα, έχουν μειωθεί τα αγωνιστικά προβλήματα, Κώστα? Ναι, για αυτήν την εβδομάδα είμαστε καλύτερα από τις προηγούμενες εβδομάδες με τα παιδιά αυτά που προανέφερα. Μόνο του Άκη του Αποστολόπουλου, γιατί μπήκε τώρα σήμερα πιο καλά στην προπόνηση, είναι ένα ζήτημα, αλλά τα άλλα τα παιδιά έχουν ενσωματωθεί στην προπόνηση καλύτερα. Σίγουρα όμως έχουν χάσει προπονήσεις, αλλά είναι πιο καλά δηλαδή από τους τραυματισμούς που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Ωραία. Την άποψή σου, Κώστα, για τον όμιλο στον οποίο μετέχετε. Πώς τον βλέπεις μέχρι στιγμής στα 5 πρώτα αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί? Στην πρώτη θέση είναι ο Χολαργός, ακολουθεί ο Περιστερίου, μετά είστε εσείς και ο Μικρασιατικός. Ποια είναι η γνώμη σου, ποια γνώμη σχηματίζεις και ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Κοιτάξτε, σύμφωνα βέβαια με τα 5 πρώτα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί. Ναι. Ανέκαθεν η δυσκολία αυτή των πρωταθλημάτων της Αθήνας και ειδικά όταν μια ομάδα έχει στόχο πρωταθλητισμού, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και αν έχουν περάσει κάποια χρόνια και φαίνεται ότι ίσως είναι πιο εύκολο να ανέβεις πλέον. Σε κανέναν όμιλο δεν είναι καθόλου εύκολο, είτε είναι πιο δύσκολος λέμε ο πρώτος όμιλος ή πιο ήπιος ο δεύτερος ή πιο εύκολος ο τρίτος. Αυτά όλα είναι από ό,τι έχει φανεί κιόλας, αλλά εμείς από τη τόσο εμπειρία που έχουμε όλο αυτόν τον χρόνο και κυρίως εγώ που έχω πάρει τα πρωταθλήματα αυτά και με την Περακλούπα αλλά και με το Ηράκλειο με διαφορετικούς τρόπους, ανέκαθεν είχε το κάθε πρωτάθλημα τη δική του δυσκολία. Έτσι και τώρα έχει ο κάθε όμιλος τη δική του δυσκολία και αν δεν παρουσιάζεται μια ομάδα όπως χρειάζεται να είναι οργανωμένη, να είναι
από την αρχή της προετοιμασίας με συγκεκριμένο προπονητή, με συγκεκριμένη φιλοσοφία που έχει προπονητής, να μπορεί αυτό να συνδυαστεί με τη διοίκηση ως πλάνο για να μπορέσει να βγει ένα αποτέλεσμα. Ο δικός μας ο όμιλος, για αυτό που με ρωτάτε και από τις αγωνιστικές που έχουν περάσει, είναι ένας όμιλος αρκετά δύσκολος. Όλες οι ομάδες μπορούν να κόψουν βαθμούς από όλες τις ομάδες και αυτό το κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικότερο, γιατί και οι ομάδες που θέλουν να μείνουν στην κατηγορία παίζουν την επάρξή τους, αλλά και οι ομάδες που έχουν στόχο ή να πάρουν καλύτερη θέση ή να είναι μόνο η άνοδος για την ομάδα αυτή που θέλει να διεκδικήσει, σίγουρα δεν επιτρέπονται τα λάθη και θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και σίγουροι ότι θα πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Πρέπει να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Οι νίκες είναι αυτές που σε κρατάνε στον πρωταθλητισμό ψηλά. Αν δεν μπορείς να έχεις αυτή τη σταθερότητα και τη διάρκεια, γιατί αυτό είναι που καθιερώνει τους πάντες. Εμείς έχουμε κρατήσει αυτήν την εικόνα από το ξεκίνημα των φιλικών παιχνιδιών έως τώρα και όπως είπαμε ότι θα μπορούσε η συγκομιδή να ήταν πολύ καλύτερη έως τώρα. Εσύ ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες ή κάποιες ομάδες δεν το περίμενες να είχαν αυτή την πορεία μέχρι στιγμής, στις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Κοιτάξτε, και αν έχεις παρακολουθήσει και παιχνίδια και άλλα παιχνίδια εκτός της δικιάς σου ομάδας. Όχι, δεν, να έχεις... ναι, δεν μου προκαλεί εντύπωση κάποια ομάδα ως τώρα από αυτές που φαινομενικά μπορεί να περιμέναμε να παρουσιαστούν διαφορετικά. Οι ομάδες αυτές που ήδη έχουν ξεχωρίσει και έχουν αυτή τη συγκομιδή, επειδή γνωρίζω απόλυτα τι συμβαίνει και έχουν καλό ρόστερ και πατάνε καλύτερα στην κατηγορία ακόμα και από εμάς, γιατί ο Λτσιακός ήταν πολλά χρόνια σε άλλες κατηγορίες. Δεν μου προκαλεί εντύπωση, ίσα που ήξερα ότι οι ομάδες αυτές θα είναι ψηλά και θα διεκδικούν. Αναφέρεσαι το Χολαργό και τον Αθλητικό Όμιλο Περιστερίου. Και τον Αθλητικό Όμιλο Περιστερίου, όπως είπατε και ο Μικρασιατικός, η Αγία Παρασκευή που κάθε χρόνο διεκδικεί και είναι στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Το Περιστέρι είναι μια ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια που έχουμε βρεθεί πολλές φορές αντίπαλοι, ένας σύλλογος και αυτός όπως και ο Χολαργός, άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια στις ομάδες και είναι νοικοκυρεμένα σωματεία, όπως και ο Μικρασιατικός, όπως είπατε, αλλά είναι και άλλες ομάδες που είναι κοντά σε αυτές τις ομάδες και πρέπει να σεβόμαστε όλες τις ομάδες, γιατί όπως είπα είναι κοντά στη βαθμολογία αυτές οι ομάδες που προείπαμε, αλλά όμως είναι και άλλες ομάδες που σίγουρα μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει καλά, αλλά στη διάρκεια να δυναμώσουν και να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές. Ωραία. Τώρα να θίξω εγώ ένα θέμα, το θέμα ότι, του γκολ. Ο Λυσιακός στις πέντε πρώτες αγωνιστικές έχει πετύχει 4 μόνο τέρματα. Έχετε δεχτεί 2, αλλά έχετε πετύχει μόνο 4 τέρματα στις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Υπάρχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, στο γκολ? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό σας έχει στοιχήσει και τις 3 ισοπαλίες που έχει. Ναι, ναι. Εντάξει, έγιναν αυτές τις ισοπαλίες, όπως είπαμε, κυρίως στα 2 παιχνίδια χάσαμε 2 πέναλτι. Όμως σε κάποια άλλα παιχνίδια το πετύχαμε το πέναλτι. Όμως η ομάδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Σίγουρα δεν έχουμε εξ αρχής καθαρό ποδοσφαιριστή εκεί στη συγκεκριμένη θέση του φορ, που όπως ξέρετε και σε όλες τις κατηγορίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί τέτοιος ποδοσφαιριστής και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες. Και κάπου να είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σε κάποιες ομάδες δηλαδή της κατηγορίας, είναι λίγο δύσκολο να φύγουν από τις ομάδες και να έρθουν να πάνε σε μια άλλη ομάδα. Και αυτό το κάνει ακόμα λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να πάρεις ποδοσφαιριστή από ανώτερη κατηγορία, γιατί και έχει φιλοδοξία ο ποδοσφαιριστής, αλλά και τα οικονομικά
δεν είναι αυτά που θα μπορούσε η ομάδα αυτή τη στιγμή να δώσει για να μπορεί να έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Το ρόστερ έχει κλείσει, Κώστα, ή υπάρχουν στα σχέδιά σας να κάνετε κάποια άλλη προσθήκη. Ή πιστεύεις ότι με αυτό το ρόστερ ο Ολυσιακός θα μπορέσει να παίξει, να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία. Κάνουμε προσπάθειες. Πιστεύω αυτές τις μέρες ότι θα πάρουμε ποδοσφαιριστή. Είμαστε κοντά, είμαστε σε ποια θέση, Κώστα, συζητήσεις. Είναι μεσοεπιθετικός. Κάνουμε συζητήσεις, είμαστε κοντά δηλαδή σε μία μεταγραφή. Σίγουρα σε μία μεταγραφή είμαστε κοντά. Όσο υπάρχει μεταγραφική περίοδος για όλες τις ομάδες, σίγουρα μπορεί να γίνει ένα πάσα ώρα και στιγμή η ομάδα, η κάθε ομάδα εκεί που χρειάζεται να μπορέσει να καλύψει το κενό. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η περίπτωση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα μας ανεβάσει επίπεδο και θα είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσει για να αλλάξει πραγματικά επίπεδο να πάρουμε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωραία. Να πάμε τώρα και στο παιχνίδι με τον τελευταίο, με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Αν ήθελες να αναφερθείς στο fair play που τήρησε η ομάδα του Απόλλωνα Χαλανδρίου, μάλιστα η διοίκηση του Λυσιακού εξέδωσε και συγχαρητήρια ανακοίνωση γι' αυτό. Τη δική σου γνώμη και στα τελευταία λεπτά του αγώνα θα μπορούσε ο Απόλλωνας Χαλανδρίου να εκτελέσει ένα φάουλ, είχε αποβληθεί ο τερματοφύλακάς σας με κόκκινη κάρτα και γυρίσαν την μπάλα πίσω τηρώντας το fair play, δεν εκτέλεσαν το φάουλ. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, Κώστα. Ναι, είχαμε εμείς την μπάλα στον έλεγχό μας. Είχε στο ξεκίνημα της φάσης, έχουμε εμείς την μπάλα, έχει περάσει ο Ρενάτο την περιοχή, τη σέντρα, ο Ζουμπουνέλης έχει πέσει στην περιοχή μας. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό ο συμπαίκτης μας, γιατί τρέχει. Του φώναξαν όμως κάποιοι εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε, η ομάδα μας έπαιζε με 10 παίκτες, είχαμε εμείς τον έλεγχο μας την μπάλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσε να τη βγάλει σίγουρα ο δικός μας ποδοσφαιριστής, αν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα. Έχασε την μπάλα στην προέκταση της μεγάλης περιοχής του αντιπάλου. Άκουσα και εγώ πραγματικά και από τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας να λέει να βγάλουν την μπάλα εκτός. Συνέχισε όμως ο ποδοσφαιριστής. Διέστησε το γήπεδο. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι σταματάνε, κάποιοι συνεχίζουν. Με αποτέλεσμα να φτάσει η μπάλα μέχρι έξω την περιοχή μας και θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή ο τερματοφύλακας μας έκανε το καλύτερο εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να διαβάσει τη στιγμή γιατί θα δεχόμασταν τον γκολ. Πριν το δεχτούμε, να βγει και να πιάσει την μπάλα με τα χέρια που ήταν πολύ σημαντικό. Σίγουρα όμως μετά, γιατί πήραμε κόκκινη κάρτα εκείνη τη στιγμή, έτσι θα μπορούσε να έχει βγάλει ο αντίπαλος την μπάλα πιο νωρίς. Εάν είχε ακούσει και αν ήθελε, να μην έβγαινε και ο δικός μας παίκτης έξω σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Μετά όμως, πραγματικά, ναι, όταν στήθηκε το τείχος και μπήκε ο δικός μας τερματοφύλακας, εκτέλεσαν την μπάλα προς την άμυνά τους, όχι μόνο προς τη σέντρα, προς την άμυνά τους. Και σίγουρα η φάση βλέπει από μόνη της. Στο τελικό. Ανέφερα όλο αυτό που έγινε για να δώσω να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μπορεί να είναι μόνο τα στιγμιότυπα. Για να καταλάβει ακριβώς πώς εξελίχθηκε η φάση. Ωραία. Κώστα, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι την Κυριακή με τον Παπάγο. Πάτε για την νίκη, έτσι, δεν είναι, Κώστα? Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δείξουμε αυτή τη, όπως είπα, τη σταθερότητα και τη διάρκεια που χρειάζεται. Πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι με υπομονή, βέβαια,
να κάνουν το δικό μας παιχνίδι, να υποστηρίξουν οι παίκτες το πλάνο όλο αυτό το διάστημα με τον τρόπο που δουλεύουμε και να φτάσουμε στους 3 βαθμούς που είναι και το επιθυμητό. Όπως είπα, δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς, έστω και ας μην παίξεις καλά, γιατί αυτά έχει ο πρωταθλητισμός, κανένας δεν θυμάται αμέσως την επόμενη αγωνιστική αν έπαιξες το προηγούμενο καλά ή πόσο καλά έπαιξες ή όπως είπα και στις προηγούμενες αγωνιστικές παίξαμε καλά, αλλά δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει λογική. Όλα μπορεί να είναι σωστά, αλλά το αποτέλεσμα είναι στο τέλος αυτό που μένει και μετράει. Και εγώ, επειδή όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 20 χρόνια πλέον, έχω κάνει όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή, καταλαβαίνω απόλυτα από την πιο χαμηλή κατηγορία έως τη Β' Εθνική που έχω δουλέψει, να παίζω για τη νίκη, πόσο πιεστικό είναι αυτό για όλους μας, για το σύλλογο, για τους ποδοσφαιριστές, για τους προπονητές, να μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρεις μόνο τους 3 βαθμούς, γιατί έχει ένα και μόνο μοναδικό στόχο η ομάδα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγάλο ψυχικό στένος και να βγάζουν και οι παίκτες και με τη φανέλα του Λυσιακού να βγάζουν ακόμη περισσότερη δυναμική για να μπορέσουμε, όπως είπα, να κατακτήσουμε το στόχο που δεν είναι άλλος από την άνοδο της ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια όμως, όπως είπα ότι και στο ξεκίνημα της συζήτησης, ότι το πλάνο είναι να στηριχθεί σε μια σύνδεση της Ακαδημίας με την πρώτη ομάδα και να προωθούν παιδιά, που αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο ταυτόχρονα να κάνεις πρωταθλητισμό, να εκπαιδεύεις παιδιά και να παίρνεις και το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά θέλει υπομονή, επιμονή και πολύ έτσι σκληρότητα στην καθημερινότητα. Και πιο σκληροί θα έπρεπε να είναι ήδη οι ποδοσφαιριστές με τον εαυτό τους, για να μπορούν να είναι πιο προετοιμασμένοι για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των αγώνων. Ωραία. Κώστα, η συνεργασία σου μέχρι στιγμής με τη διοίκηση, με την Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Λυσιακού. Η διοίκηση είναι πολύ εντάξει απέναντι σε όλους μας και προσωπικά, αλλά και στους ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει, έτσι θα έλεγα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, πολύ καλό νοικοκυριό θα έλεγα, σε όλα τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι προς εμάς μόνο που παίζει ρόλο σίγουρα, αλλά είναι πολλά γύρω από μια ομάδα για να μπορεί να είναι στον αγωνιστικό χώρο την Κυριακή. Και από όσο γνωρίζω, οι άνθρωποι θέλουν να είναι πολύ εντάξει απέναντι σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και από όσο γνωρίζω, όπως είπα, είναι ένα τέτοιο σωματείο έτσι κι αλλιώς ο Λυσιακός. Από όσο ξέρω και όλες γνωρίζω και προσωπικά όλους αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια, ότι ο Λυσιακός στηρίζει τις υποσχέσεις του και πραγματικά μπορεί αυτή τη στιγμή ο Λυσιακός να παίζει στο τοπικό, αλλά δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Ο Λυσιακός απλά είναι σε αυτήν την κατηγορία αυτή τη στιγμή, είναι περαστικός από αυτήν την κατηγορία. Εγώ δεν νομίζω ότι παίζουν σε αυτήν την κατηγορία αυτή τη στιγμή. Εννοώ ότι η θέση του Λυσιακού ανήκει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Σεβόμενοι όμως την κατηγορία και το αθηναϊκό ποδόσφαιρο που είναι ίσως το καλύτερο στην Ελλάδα, θα πρέπει μέσα από μια σωστή διαδικασία να μπορέσουμε να βγάλουμε το σύλλογο από αυτή την κατηγορία στην οποία έχει περιέλθει και δεν νομίζω να τιμά κανέναν να παίζει ο Λυσιακός σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καιρή για όλο τον κόσμο και για όλες τις ομάδες. Και εγώ ήθελα να στηρίξω αυτή την προσπάθεια και αυτό το όραμα που έχει
η διοίκηση της ομάδος, να μην δει την ομάδα να είναι σε αυτές τις κατηγορίες, γιατί όπως είπα, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος και πραγματικά ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες και εκεί θα πρέπει να τον πάμε κι εμείς, όσο και αν δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, όσο και αν είναι δύσκολα τα οικονομικά δεδομένα για το σύλλογο. Θα κάνουμε την προσπάθεια αυτή που πρέπει και θα δούμε στο τέλος τι έχουμε καταφέρει. Ωραία. Κώστα, κλείνοντας, τι μήνυμα στέλνεις εσύ στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τι να περιμένουν από την ομάδα, τι λέει ο Κώστας Ψηρόπουλος στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τι μπορεί να τους υποσχεθεί, τι μπορείς, τι να περιμένουν από την ομάδα. Όταν η κάθε ομάδα ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια, η πρώτη που πρέπει να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να έχει... Σας έχει στηρίξει ο κόσμος, είναι δίπλα σας. Ο κόσμος του Ολυμπιακού βεβαίως και στηρίζει. Μπορεί ακόμα καλύτερα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί αν δεν στηρίξει αυτή την προσπάθεια με τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, τότε ποια προσπάθεια μπορεί να στηρίξεις όταν ενσωματώνουμε την Ακαδημία της Ομάδας με την πρώτη ομάδα και με τα οικονομικά δεδομένα. Να υπάρχουν απαιτήσεις, να υπάρχουν μεγάλα οικονομικά δεδομένα και να μην μπορεί η ομάδα να κατορθώσει το στόχο της, θα το καταλάβουν και εγώ, αλλά και ο πιο απλός άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από τους ανθρώπους της διοίκησης και από όλο το σύλλογο, θα έλεγα, οι πρώτοι που πρέπει να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, γιατί εμείς είμαστε μπροστά και το στηρίζουμε, ενώ από τη δική μου θέση και τη θέση των ποδοσφαιριστών που θέλουν ενίσχυση οι ποδοσφαιριστές και όχι εμείς οι ίδιοι που είμαστε κάθε Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο και στην καθημερινότητα, χρειαζόμαστε την υποστήριξη. Είναι πολύ εύκολο να διαγράψεις όλη αυτή την κατάσταση που είπα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή να μπορεί να είναι πιο άνετος σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που θα ήθελε η ομάδα. Οπότε πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα τέτοιες αξίας, μεγάλης αξίας, που να μπορέσει να καταφέρει δηλαδή αυτό πιο εύκολα από ό,τι θα ήθελε. Βασικά θα το θέλαμε και εμείς πάρα πολύ αυτό, να μας διευκολύνει το έργο μας και να είμαστε πιο σίγουροι. Όμως, αν αυτό το απλό πράγμα δεν το καταλαβαίνει, σίγουρα δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει όσο θα θέλαμε. Όμως, ξέρω πολύ καλά από τον κόσμο της ομάδας ότι θα βοηθήσει, βοηθάει, έχει βοηθήσει ήδη αρκετά έως τώρα, αλλά επειδή η δύναμη του Ολυμπιακού είναι μεγαλύτερη, εγώ έτσι γνωρίζω, μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Και ειδικά, όπως σας είπα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένη η κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το σωματείο, αν θέλει να αλλάξει επίπεδο, έτσι. Γιατί όλα τα πλάνα των ανθρώπων είναι σωστά, δεν είναι κάτι λάθος. Όταν όμως έχει, αν θέλει μια ομάδα να μείνει στην κατηγορία αυτή και να δουλέψει με τις ακαδημίες και να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και να βγάζει ποδοσφαιριστές, και αυτό το πλάνο σωστό είναι. Όμως, από όσο ξέρω και γι' αυτό ήρθα και εγώ στην ομάδα, ότι έστω και δύσκολα η ομάδα πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Και εμείς και εγώ ο πρώτος είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή τη, σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, να στηρίξω αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων που τους γνωρίζω πολλά χρόνια, την αγάπη που έχουν, την πολύ μεγάλη αγάπη που έχουν για το Σύλλογο και θέλω να το δουν στην επόμενη μέρα να είναι σε μια άλλη κατηγορία, ούτως ώστε έτσι να προσελκύσει και ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα περισσότερο, αλλά και ποδοσφαιριστές σε καλύτερο επίπεδο. Μαζί με τα παιδιά σίγουρα, αν με το καλό ανέβει η ομάδα, γιατί σε αυτή τη διαδρομή τα παιδιά που θα ανεβάσουν την ομάδα σίγουρα θα έχουν προτεραιότητα στο Σύλλογο. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Η φιλοσοφία και αυτή καθιερώνω πάντα.
στις ομάδες που είμαι. Τους επιβραβεύεις. Είναι μια επιβράβευση που είσαι αυτό. Ναι, γιατί το αξίζουν έτσι κι αλλιώς, γιατί μας κάναμε αυτή την προσπάθεια και θα μείνω στο σύλλογο επειδή το αξίζουν, όχι μόνο επειδή κάναμε την προσπάθεια μαζί. Γιατί έτσι θα την πληρώσουμε την επόμενη χρονιά όλοι μαζί. Οπότε θεωρώ ότι εμείς εδώ που είμαστε θέλουμε, για την ερώτηση που μου κάνατε, ότι θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου, δεν νοείται σε καμία ομάδα του κόσμου να έχεις απέναντί σου τον κόσμο. Αυτό ακυρώνει τους πάντες, ακυρώνει τη δική μας προσπάθεια των ανθρώπων της διοίκησης και οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν υπάρχει μία έτσι καλύτερη οικονομική δυνατότητα, ο Σύλλογος να περιέλθει σε πιο δύσκολη φάση. Οπότε νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτή τη στιγμή να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Ωραία. Ευχαριστούμε, coach. Εγώ να ευχηθώ πρώτον υγεία, να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε τίποτα απρόπτα και πάντα επιτυχίες στον Ηλυσιακό. Αυτό που προέχει σίγουρα είναι όλος ο κόσμος να είναι καλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πια έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση. Είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, έστω και δύσκολα, ότι θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα. Αυτό είδα και από τις δηλώσεις της Ένωσης, ότι όταν τηρούνται τα πρωτόκολλα στο υγειονομικό πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο της ομάδας, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Θα το περάσουν λίγο πολύ όλες οι ομάδες αυτό με κάποιο τρόπο, οπότε νομίζω ότι με λίγο προσοχή όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Τάσο, για άλλη μια φορά που ήρθες στην ομάδα, να μας βοηθήσεις και εσύ από τη δική σου πλευρά να προβάλλεις το σωματείο, γιατί ο Ηλυσιακός, όπως είπα, είναι μεγάλη ομάδα και σίγουρα αξίζουν πολλά πράγματα για το Σύλλογο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.